Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο σχέδιο νόμου εισάγεται πλήθος ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο λόγο του ΣΟΤΑ ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας του, στην ηθαγένεια, τον εξυγχρονισμό ληξιαρχικής νομοθεσίας, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση με ρυθμίσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Πρόκειται για απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου το αστικό κράτος να περάσει στην επόμενη φάση των αντιδραστικών εξυγχρονισμών του κατά πέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου. Πρώτον, με την Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, η οποία αντικαθιστά μια αντίστοιχη επιτροπή που είχε συστήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκεται να συνδεθεί πιο οργανικά ο όποιος σχεδιασμός στους Δήμους με τις ιεραρχήσεις και τις επιδιώξεις της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση των απορριμμάτων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο μεταφορικό έργο, στον τουρισμό, τις ιαματικές πηγές, αλλαγή στις χρήσεις γης που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα. Αλλά και με το αίτημα της ΚΕΔΕ να διαχειριστούν αυτοτελώς οι Δήμοι το 20% της επόμενης προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ, αίτημα που δεν απορρίπτει η κυβέρνηση, στο βαθμό βέβαια που θα δένεται με τις συνολικές αναπτυξιακές επενδυτικές στοχεύσεις του κεφαλαίου στη χώρα μας. Δεύτερον, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η κυβέρνηση επιδιώκει τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τοπική διοίκηση, διαμορφώνοντας νέα ευέλικτα διαχειριστικά εργαλεία. Θεσμοθετούνται οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των ΟΤΑ, οι ανώνυμες εταιρείες, τους οποίους αναγορεύει μάλιστα ισότιμους φορείς της τοπικής διοίκησης, που μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες στον ΟΤΑ και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες. Θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Θα ασκούν επιχειρηματική δηλαδή δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό προωθούνται παραπέρα οι ιδιωτικοποιήσεις αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών, υποβαθμίζονται κι άλλο οι υπηρεσίες στον ΟΤΑ, αφαιρώντας δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Πρόκειται για εταιρείες που θα μοιράζουν χρήμα κατά το δοκούν, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και τη στοιχειώδη διαφάνεια, και θα προσπερνούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Αυτή η μορφή βέβαια δεν είναι καινούρια, κατά συνέπεια ούτε καινοτόμα. Είναι παλιά και έχει αποτύχει. Απόδειξη η χρεοκοπία πολλών αναπτυξιακών μέχρι σήμερα με διασπάθηση του χρήματος του ελληνικού λαού. Ξαναχρησιμοποιούνται τα γνωστά φθαρμένα υλικά που έχουν φορτώσει με χρέη το λαό. Προωθείται ένας ευέλικτος μηχανισμός προθήμων που δεν θα αφισβητεί ούτε το σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών έργων. Ανοίγονται δηλαδή όλοι οι δρόμοι της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω των συμπράξεων, των λογής φορέων της τοπικής διοίκησης, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να μπαίνουν σε προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο, τα επιμελητήρια, τις τράπεζες, τους συνεταιρισμούς, τις εργοδοτικές οργανώσεις, τα πανεπιστήμια και πάει λέγοντας. Θα αναλαμβάνουν τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ και την τεχνική διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης, ώστε να τρέξουν γρηγορότερα τα επιχειρηματικά project. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ να συνεχίσουν να είναι αποδιοργανωμένες, χωρίς εξοπλισμό και στήριξη, τους τεχνικούς χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μόνιμη δουλειά, με το κόστος μελετών και έργων να πηγαίνει στα ύψη. Η στελέχωση των οργανισμών αυτών θα γίνει με τακτικό και έκτακτο προσωπικό. Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξοπλισμό και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ που απαιτούνται άμεσα, νομοθετείται τις ειδικές προσλήψεις στους αναπτυξιακούς οργανισμούς με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, που αν και είναι ανώνυμες εταιρείες, θα διαχειρίζονται δημόσιες υποθέσεις. Παρά τις τεράστιες καταστροφές που έχουμε κάθε χρόνο σε υποδομές, παρά τις πάμπολες αυθαιρεσίες που έρχονται στο φως, παρά την τεράστια υποστελέχωση και την πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων, συνεχίζεται να αντιμετωπίζεται τις τεχνικές υπηρεσίες, τον ΟΤΑ, ως αποθετήριο ευθυνών, με τις ποινικές και αστικές ευθύνες να φορτώνονται στους υπαλλήλους.
Θεωρείται σωστό ο πολίτης που παθαίνει ζημιά από βλάβη ενός οδικού δικτύου να μην στρέφεται κατά της περιφερειακής αρχής, αλλά να στρέφεται κατά του υπαλλήλου. Χρησιμοποιείται και σε αυτό το σχέδιο νόμου τον όρο περί τεχνικής επάρκειας τεχνικής υπηρεσίας, χωρίς να έχει βγει η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση που να καθορίζει την ελάχιστη στελέχωση σε αριθμό, σε ειδικότητα και άλλα. Μετατρέπεται τον Δήμαρχο εκτός από άρχοντα και σε μηχανικό που θα έχει δικαίωμα να υπογράφει άδειες δόμησης και εξειδικευμένες διοικητικές πράξεις που όταν θα θέλει να θεωρεί την τεχνική του υπηρεσία μη επαρκή και θα συνάπτει προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑ, τους αναπτυξιακούς οργανισμούς ή την ΜΟΔ, και όταν θα θέλει θα την θεωρεί επαρκή και θα μπορεί να φορτώνει όσο θέλει τους υπαλλήλους. Είμαστε λοιπόν κατηγορηματικά αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων, των τεχνικών υπηρεσιών και στη λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με τη λογική κόστους-οφέλους. Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, η ιεράρχηση, η εκπόνηση των μελετών, η εκτέλεση και η επίβλεψη, μόνο εάν γίνεται μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό και φορέα, μπορεί να βάζει μπροστά τις λαϊκές ανάγκες σε υποδομές, σε σχολιά, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και πάει λέγοντας. Τρίτον, συστήνεται Μητρώο Δεδομένων τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χάραξη αποτελεσματικών και ενισχυμένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αναφέρει, με αυτοματοποιημένες πλατφόρμες που θα συγκεντρώνει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης των οργανισμών τοπικής διοίκησης. Αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια της κεντρικής εξουσίας, ώστε από καλύτερες θέσεις να εφαρμόσει την πολιτική της. Ο στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών και οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η προσέλκυση, όπως δήλωνε και προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση παντού στον κόσμο, τις περιφέρειες, τους μεγάλους δήμους, με αυξημένο ενδιαφέρον. Όλα τα παραπάνω αποτελούν νέα ευέλικτα διαχειριστικά εργαλεία στα χέρια της κεντρικής εξουσίας και από αυτή την άποψη εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Και ενώ τα κονδύλια της ΣΑΤΑ έχουν μειωθεί πάνω από 80% στο διάστημα 2009-2020, με υποδομές στην άθληση, στον πολιτισμό, να καταραίουν από την έλλειψη συντήρησης λόγω έλλειψης μέσων και προσωπικού, η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, με δεδομένη την αδυναμία τους, να τρέξουν ένα ήδη φτωχό τεχνικό έργο, να μεταφέρουν το 50% της ΣΑΤΑ σε λειτουργικές δαπάνες το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου. Αυτή η κατάσταση αξιοποιείται από την κυβέρνηση και τις δημοτικές αρχές για να εκχωρεί την εκμετάλλευσή τους σε ιδιώτες, όπως γίνεται στα αθλητικά κέντρα για παράδειγμα. Οι τελευταίοι ελεύθεροι χώροι παραδίδονται στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σπανίως απολωτριώνονται χώροι για να αποδοθούν στο λαό, λόγω και πάλι έλλειψης πόρων. Η συντήρηση σχολικών κτηρίων είναι πλημελής είτε ανύπαρκτη. Οι συμπράξεις δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προελάβουν. Το οδικό δίκτυο των Δήμων παραμένει ασυντήρητο και επικίνδυνο. Απουσιάζουν σχεδιασμένες και εκτεταμένες παρεμβάσεις αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας, των κοινωνικών υποδομών υγείας και πρόνοιας. Προβλήματα που έρχονται και θα έρχονται με τραγικό τρόπο κάθε φορά στην επικαιρότητα. Το δε σκέλος των αναπτυξιακών προγραμμάτων, το ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορά σε έργα και δράσεις που ιεραρχούνται πλήρως στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, βάζοντας το περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες, υπηρεσίες, υποδομές και έργα. Παρόλα αυτά, το νέο ΕΣΠΑ προβάλλεται από προσανατολιστικά από την κυβέρνηση ως η μόνη χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις στην τοπική διοίκηση. Η καπιταλιστική ανάπτυξη για την οποία καλείται η τοπική περιφερειακή διοίκηση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, περνάει μέσα από την ασφιχτική και συνεχή υποχρηματοδότηση, την ανταποδοτικότητα που οδηγεί τα λαϊκά νοικοκυριά να βάζουν ολοέλα και βαθύτερα το χέρι στη τσέπη με αύξηση φόρων και εντελών, την κατάργηση ή την παράδοση κοινωνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, το τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων, μισθών και συντάξεων και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση του άρθρου 18 για το πρόγραμμα πρόληψης στο σπίτι που αναλαμβάνει το βοήθεια στο σπίτι.
Το κριτήριο της χρηματοδότησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, όπως αναφέρεται στο νόμο 4509 του 17 του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής υποβαθμίζεται και περιορίζεται σε ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις για ένα μέρος των κατοίκων των άγωνων και δυσπρόσιτων περιοχών που χαρακτηρίζονται γενικώς ευάλωτοι, και αυτό ακόμα με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό για να κάνει την αιμοληψία στο σπίτι του ευάλωτου. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι απλά ανεπαρκής, αλλά αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας. Ένα πρόγραμμα που ανατίθεται ως παράλληλο καθήκον στο ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό του βοήθεια στο σπίτι, το οποίο θα κληθεί να το εφαρμόσει. Φυσικά ούτε καν πρόβλεψη για προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες, τεράστιες ανάγκες για την ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμού δημόσιων κέντρων υγείας, που να διαθέτουν περιφερειακά ιατρία και κινητές μονάδες και να αντιμετωπίζουν δωρεάν όλες τις ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ηλικιωμένων, παιδιών, γυναικών, άτομα με ειδικές ανάγκες, χρόνιοι πάσχοντες και ούτω καθεξής. Ούτε κουβέντα για την ένταξη όλου αυτού του προσωπικού στο βοήθεια στο σπίτι, στις δημόσιες μονάδες, στα κέντρα υγείας δηλαδή. Με το παρόν σχέδιο νόμου τροποποιούνται, αναστέλλονται ή προσθέτονται διατάξεις στον καλλικράτη και τον κλεισθένει προς το χειρότερο. Οι όποιες ψευτοδιευκολύνσεις στις δημοτικές παρατάξεις για χώρο, γραμματιακή υποστήριξη, ορίζονταν μέχρι σήμερα τη συναρτά πλέον με το αν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Το δικαίωμα επαναφοράς ενός θέματος για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να προκύψει μόνο εάν προσκομίζονται νέα στοιχεία που να το θεμελιώνουν, αλλιώς απορρίπτεται ως θέμα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Περνάει στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ό,τι έχει να κάνει με τους διαγωνισμούς έργων, μελετών, όρους και επιτροπές που τα ελέγχουν, υποβαθμίζοντας περισσότερο το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναστέλλει τις ρυθμίσεις του κλεισθένη περί τοπικών δημοψηφισμάτων για όλη την περίοδο, υπό το φόβο παρεμπόδισης των επιχειρηματικών project που αφορούν δημόσιες εκτάσεις, ανεμογεννήτριες, επιχειρηματικές επενδύσεις σε περιοχές φυλέτα. Περνάει την αρμοδιότητα έγκρισης της τιμολογιακής πολιτικής των ΔΕΙΑ και του τέλους του 80% για έργα αποχέτευσης και ίδρευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή, που και πάλι κυριαρχεί ο Δήμαρχος. Ορίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει τη σύσταση, λύση ή συγχώνευση ενός νομικού προσώπου του Δήμου, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του οικίου Δημάρχου, μετατρέποντας τον Δήμαρχο από εκτελεστικό όργανο σε αποφασιστικό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με οδηγό την κυβερνησιμότητα, στην κυριολεξία τα ισοπεδώνει όλα, με τον Δήμαρχο να γίνεται η βασική και κύρια αρχή των πάντων. Αυτή είναι η αστική δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο. Στο κεφάλαιο 4, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, δύο ζητήματα. Οι διατάξεις αυτές δυσκολεύουν την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τους επιβάλλει μάλιστα και την καταβολή παραβόλου σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Καταργεί επίσης την δυνατότητα, το άρθρο του 4604 του 19, που έδινε τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σε ανήλικα ανάπηρα παιδιά, δηλαδή στη δεύτερη γενιά μεταναστών, που γεννήθηκαν ή που μεγάλωσαν στην Ελλάδα, αλλά λόγω αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 80% δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ελληνικό σχολείο, όπως απαιτείται για τα υπόλοιπα παιδιά. Η κυβέρνηση επικαλείται ότι οι υπηρεσίες που πιστοποιούν τα παραπάνω δεν έχουν μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό και παραπέμπει τα ανάπηρα ανήλικα παιδιά στα σχολεία ειδικής αγωγής ή στις κοινές διατάξεις που ισχύουν για την απόκτηση ιθαγένειας από τα άλλα υγιή παιδιά. Επίσης, καταργεί τη θέσπιση ειδικής διαδικασίας για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας σε ανιθαγενείς Ρωμά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα, με την αιτιολογία ότι δεν καθορίζονται τα στοιχεία με βάση τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η ανιθαγένεια καθώς και η μακρόχρονη παραμονή. Θα μπορούσε βέβαια η κυβέρνηση να έφερνε μία
ρύθμιση που θα εξειδίκευε αυτά τα στοιχεία και τα κριτήρια, θα διευκόλυνε την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας από Ρωμά που πράγματι τη δικαιούται, αφού είναι γνωστό ότι το πρόβλημα πολλών Ρωμά που δεν είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια και δεν έχουν ηθαγένεια. Σε σχέση με τις διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και τη στελέχωσή της, κατά την άποψή μας είναι άκρως αντιδραστικές. Η σύνδεση της κινητικότητας με την αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνουν καλύτεροι οι εργαζόμενοι, ούτε να αναβαθμιστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αντί να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες οργανικά κενά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ανακυκλώνοντας το ίδιο λιγάριθμο υπαλληλικό προσωπικό. Αυτό το πράγμα το λέτε κινητικότητα. Θεσμοθετούνται τεράστιοι περιορισμοί στα ζητήματα της κινητικότητας των υπαλλήλων των ΟΤΑ και εισάγονται τιμωρητικές διαδικασίες στις περιπτώσεις που καθίσταται ατελέσφορη η διαδικασία μετάταξης ή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 15 Πέμπτου. Ταυτόχρονα, ενώ ορίζεται ότι για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μετάταξη λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσώπων, παρακάτω απαιτείται επανεξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους, δηλαδή φτού και από την αρχή, εξέταση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Για την επιλογή προϊσταμένων, το νομοσχέδιο προχωρά ακόμα παραπέρα τον αντιδραστικό νόμο της αξιολόγησης του νόμου Βερναρδάκη. Προσθέτει ενισχυμένο ρόλο στην αξιολόγηση, που πρέπει να έχουν 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης για γενικούς διευθυντές και διευθυντές και από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης για προϊσταμένους. Επιπλέον προσπαθεί να περιορίσει το εύρος των αποφύτων σχολής δημόσιας διοίκησης. Τροποποιεί τη μοριοδότηση κριτηρίων στην επιλογή θέσεων ευθύνης σε διάφορα προσόντα, σεμινάρια κλπ. Και κυρίως σε δεδομένα βάση των οποίων προβλέπεται η επιλογή σε θέσεις ευθύνης. Αυξάνει τα μόρια της συνέντευξης και της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης και μειώνει τα τυπικά προσόντα, την εργασιακή εμπειρία και την προϋπηρεσία. Το άρθρο 76, που αφορά τους εργαζόμενους που διορίστηκαν με την 3K το 18, αυξάνει τα έτη υποχρεωτικής παραμονής στο φορέα που διορίστηκαν από 2 έτη που ισχύει σήμερα στα 7 έτη. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα εισπράττουν για άλλη μια φορά την απαξίωση της κυβέρνησης που δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Ζητάμε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος από όσους έχουν ήδη ορκιστεί, να δοθεί δυνατότητα στους εργαζόμενους που με τους πρώτους οριστικούς πίνακες προσλήφθηκαν σε ένα Δήμο και με τους νέους οριστικούς πίνακες βρέθηκαν σε άλλο, να επιλέξουν σε ποιο Δήμο θα εργαστούν. Οι τυχόν κενές θέσεις που θα υπάρξουν σε Δήμους να καλυφθούν από επιλαχόντες της προκήρυξης 3K. Σε σχέση με τη Γενική Γραμματεία, τις διατάξεις που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και ιδιαίτερα για το άρθρο 88 για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος η στήριξη επιχειρήσεων εφημερίδων. Όχι γιατί διαφωνούμε με τη στήριξη του τύπου, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των περιφερειακών και του τοπικού τύπου, που τον τζάκισαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια με την πολιτική και τα μέτρα που πήραν, αλλά γιατί με το άρθρο αυτό, όπως είναι διατυπωμένο, συμπεριλαμβάνονται ακόμα και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όμιλοι ουσιαστικά, που έχουν εφημερίδες, μεγαλοεκδότες, που εκτός των άλλων χρωστάνε σε εργαζόμενους και ασφαλιστικά ταμεία. Και μάλιστα, ενώ βάζεται ως κριτήριο τη δεοντολογία στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, δεν βάζεται την τήρηση των υποχρεώσεών τους προς τους εργαζόμενους. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια ζητήματα θα εξειδικευθούν με υπουργικές αποφάσεις, όμως το άρθρο αυτό δίνει το στίγμα στο πού θα κινηθούν οι υπουργικές αποφάσεις. Από αυτή την άποψη διαφωνούμε. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, σε σχέση με την τροπολογία η οποία κατατέθηκε για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για ένα βάρβαρο, απάνθρωπο και τιμωρητικό καθεστώς που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζεται. Το εφαρμόζεται πλέον εις διπλούν, πλάς, που θα λέγανε κάποιοι. Αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονταν σε ένα πρόγραμμα, στο πρόγραμμα Εστία, με χρηματοδότηση από την ύπατη αρμοστία για ένα εξάμηνο, δίνοντάς τους τροφή, στέγη. Με αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία το εξάμηνο γίνεται μήνας.
Εμείς βέβαια είχαμε διαφωνήσει και στην περίπτωση του εξάμηνου. Διότι μέσα σε ένα εξάμηνο τι θα μπορούσε να κάνει ένας πρόσφυγας, ένας μετανάστης? Να μάθει τη γλώσσα, να ακολουθηθούν οι διαδικασίες συνένωσης με τους συγγενείς, να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία? Τι από όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μέσα σε ένα εξάμηνο? Τώρα λοιπόν το κάνετε προς το χειρότερο. Το κάνετε δηλαδή σε ένα μήνα. Κύριε συνάδελφε, πρόκειται λοιπόν για απαράδεκτη διάταξη. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για απαράδεκτη διάταξη. Και υπάρχει και ένα ερώτημα. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν μείνει σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία και έχει περάσει το εξάμηνο, που σημαίνει ότι είναι άστεγοι, δεν έχουν τροφή? Είναι ένα ερώτημα. Τι γίνεται με όλον αυτόν τον κόσμο? Κατά συνέπεια, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση? Θα ανοίξει τα σύνορα να φύγουν οι άνθρωποι και να πάνε στις χώρες προορισμούς τους? Γιατί αυτό κατά την άποψή μας είναι το άσυλο. Και όχι να εγκλωβίζονται εδώ. Αντί να καταγγείλετε αυτές τις απαράδεκτες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, το Δουβλίνο 1, το Δουβλίνο 1, ενισχύετε ακόμα τα μέτρα καταστολής και τον διπλό εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων στα νησιά μας και με ό,τι βλέπουμε σήμερα να εξελίσσεται στον Εύρο. Και τέλος, με αυτή την τροπολογία, παρακαλώ, προβλέπει αποσπάσεις και μετατάξεις εργαζομένων από δημόσιες υπηρεσίες κατά παρέκκληση της νομοθεσίας, των ειδικών δηλαδή διατάξεων, παρά τη θέληση των εργαζομένων. Ενώ ο κώδικας, ο δημοσιοπαλικός κώδικας, ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Στην πραγματικότητα τι κάνετε? Αποδεκατίζετε τις δημόσιες υπηρεσίες. Ενώ υπάρχουν παντού κενά, ενώ υπάρχει εντατικοποίηση, παίρνετε αυτό το προσωπικό, το αποσπάτε και το μετατάσσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.